Και στη φουφού του Στανίδη στάχτη να γίνει Καστανίδη, που λέει και το τραγούδι. Έχει βγάλει στο, στη διαβούλευση ο Υπουργό Τρομάρα του Δικαιοσύνη ένα κατάπτυστο φασιστικό νομοσχέδιο για την πάταξη τη ελευθερία τη έκφραση. Από το φόβο των Αράβων που ξεσηκώθηκαν συντονισμένοι διαδικτυακά, παίρνουν τα μέτρα του και εδώ οι Αμερικανοζολιάδε οι δικοί μα. Αντέγραψαν μια βελτιωμένη εκδοχή του νόμου 509 τη περίοδου του εμφυλίου και θα κατηγορούνται εφ' για εχθροπάθεια εχθροπάθεια όσοι δημοσίω προτρέπουν σε απίθεια, σε πράξεις βία, σε εξέγεση και θα τιμωρούνται με ελάχιστη φυλάκιση ενό χρόνου και πρόστιμο από 3.000 μέχρι 10.000 ευρώ. Με αντίστοιχο νόμο εχθροπάθεια, αθώθηκαν αρκετοί χείτε και ταγματασφαλίτε που είχαν βιοπραγεί εναντίον των συμμοριτών, οι τότε. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, ακροατή μου, και περιμένουμε την ολοκλήρωση του σοσιαλιστικού ολοκληρωτισμού με την αερογέφυρα που θα στηθεί από την Υπατία στη Μακρόνισο. Είναι εθνική ανάγκη η αναβίωση του ελληνικού Long Island, του νέου Παρθενώνα του Ελληνισμού, για να, ανανυψουν ανανύψουν εθνικο-σοσιαλιστικά οι μετανάστε που μαγαρίζουν τα ιερά χώματα τη πατρίδα του Εφιάλτη. Εδώ. Όλοι οι μετανάστε θέλουν αναμόρφωση, όχι μόνο οι παράνομοι, α αφήσουν αυτά τα μεσοβέζικα, όλοι οι μετανάστε ε, και οι δίθεν και οι άλλοι αυτοί κοπρίτε που λέμε που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, οι τουρκόσποροι, οι αρβανίτε τη Κερατέα, έτσι που αντιστέκονται στον κύριο Μπόμπολα και τον ξανθό πατακό τον του, οι γύφτι θέλουν αναμόρφωση, τσιγκάνοι και οι ομοφυλόφιλοι, αυτοί που δεν καλύπτονται στη χειοδό μεράση.